Κύριε Υπουργέ, θα σας το χαλάσω αυτό το συνενετικό κλίμα. Μας λέτε λοιπόν, υπάρχει απειλή ύπαρξης της χώρας. Ερώτημα, αφελές. Από ποιον? Ποιος απειλεί την ύπαρξη της χώρας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και όλα τα υπόλοιπα που λέτε? Από ποιον? Την Τουρκία. Τουρκία τι είναι? Μέλος του ΝΑΤΟ, σύμμαχος. Πού αρχίζουν και ανακατεύονται τα χαρτιά, να το πω απλά? Αλβανία. Μέλος του ΝΑΤΟ. Βόρεια Μακεδονία. Με εθνικισμούς. Μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν δεχτούμε το σκεπτικό σας, που υπάρχει βέβαια, από πού είναι? Είμαστε περικυκλωμένοι από τους συμμάχους. Τι σύμμαχοι είναι αυτοί? Και τι κάνει το ΝΑΤΟ για όλα αυτά? Το αντίθετο. Δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Δεν παίρνει θέση για τα σύνορα, τα οποία είναι γνωστά και χαραγμένα από τη συνθήκη της Λοζάνης. Επομένως, ξέρετε, αυτή η πραγματικότητα καταρρύπτει και τη δική σας πολιτική και όλων των υπολείπων πλην ΚΚΕ, που βέβαια, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει στο διάστημα, που ανακήρυξε το ΝΑΤΟ ιερή αμυντική συμμαχία. Πού είναι? Μέλη του ΝΑΤΟ απειλούν την Ελλάδα. Και αυτό είναι καθαρό ότι την απειλούν. Τι κάνει το ΝΑΤΟ? Δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ενδιαφέρεται για τα γενικότερα συμφέροντα στην περιοχή. Δεύτερο που θέλω να πω. Μας λέτε, παίρνουμε τεχνογνωσία. Αλήθεια? Η Patriot που είναι στη Σαουδική Αραβία για τεχνογνωσία πήγαν? Ποια συμφέροντα υπερασπίζονται στο διάολο τη μάνα, για να το πω όπως τα λέει ο λαός? Τίνος. Συμμετέχουν στον πόλεμο που υπάρχει στην περιοχή. Δεύτερον, η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Μας λέτε λοιπόν ότι την αυσιπλοεία και την τεχνογνωσία. Λέτε σήμερα και το υπονοείτε. Εμείς λέμε ότι εκεί υποστηρίζει, είναι το νότιο μέτωπο του Ισραήλ. Και γενικότερα συμφέροντα που παίζονται στην περιοχή, που θέλουν να το βάλουν στο χέρι ολοκληρωτικά οι Αμερικάνοι και άλλες χώρες. Τρίτον, μας λέτε διδάγματα από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Τι ακριβώς εννοείτε? Τι διδάγματα παίρνουμε από τον πόλεμο της Ουκρανίας? Για ποιο πράγμα? Για να πάμε κι εμείς στην Ουκρανία? Γιατί αυτό έμεινε τώρα. Στέλνουμε οπλισμό, συμμετέχουμε στον πόλεμο, αλλά γιατί? Μήπως για να αντιμετωπίσουμε την επίθεση της Τουρκίας? Πέστε το. Τη συμμάχου μας? Μα είναι δυνατόν να έχεις συμμάχους που απειλούν την κυριαρχία σου, τα σύνορά σου? Τέλος, για να μην λέω πολλά πράγματα, για τους εξοπλισμούς. Μας είπατε ότι εξυγχρονίζουμε και λοιπά, F-35, F-16, Viper, Rafal, και δεν συμμαζεύεται. Μήπως έχετε υπόψη σας την έκθεση του Πενταγώνου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν ζητήσαμε την αναβάθμιση των F-16 Viper? Λέει, πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, γιατί μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα με τις αμερικάνικες και ανατολικές δυνάμεις στην περιοχή. Έτσι το λέω, μα. Και βέβαια δεν θέλω να συνεχίσω ποιος έχει τον έλεγχο. Και στα F-35, ποιος τον έχει τον έλεγχο? Επικοινωνούν μεταξύ τους? Πού είναι? Δεν υπάρχουν στρατιωτικοί εδώ? Όχι, δεν επικοινωνούν. Επικοινωνούν μέσω δορυφόρου. Αν κλείσει το δορυφόρο, οι Αμερικάνοι είναι τυφλά. Και αυτό δεν τα λέω εγώ. Τα γράφουν όλα τα στρατιωτικά περιοδικά κλπ. Κλπ. Τέλος. Α, όχι, έχω. Μας λέτε, θα πάρουμε δωρεάν. Τέλειο. Εντάξει, μισό λεπτό δεν είναι. Δωρεάν φρεγάτες από τη ΣΥΠΑ. Ξέρετε αυτό το δωρεάν? Όσοι γνωρίζουν τα πράγματα, είναι. Δεν θέλω να το πω ότι κοροϊδεύετε εσείς. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι μύθος. Γιατί για να τα φέρεις και για να πάρεις ανταλλακτικά, γιατί είναι όλα πολύ χρησιμοποιημένα, κοστίζουν ακόμα περισσότερο και από καινούρια. Αυτό το δωρεάν, το παραμύθι ότι παίρνουμε από τη ΣΥΠΑ, οι Αμερικάνοι δεν δίνουν δωρεάν. Εκτός από το τι ζητάνε, κερδίζουν και οικονομικά. Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και της επικαιρότητας, είπατε μια ωραία αλήθεια. Αντιμετωπίσαμε, λέτε,
όλα αυτά τα χρόνια με τα μνημόνια που τα έφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις δικές σας κυβερνήσεις, γενεοδορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν ειρηνικό, το καταλάβαμε. Δηλαδή, τι μας έκανε, το μαξιλάρι, έγινε μαξιλάρι με καρφιά και τσάκισε όλο τον ελληνικό λαό. Αυτά είναι τα σχόλια. Επομένως, ο ελληνικός λαός μπορεί και πρέπει να βγάλει συμπεράσματα από όλα αυτά. Όπου λέμε ψέματα και δεν είναι αληθινά να μας τα πείτε, και εσείς και οι υπόλοιποι που είναι συνταγμένοι, κεφαλή δεξιά και βήμα χήνας με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν κουκουέ είναι η απάντηση.